Σήμερα έχω Zoom meetings, έχω τον υπολογιστή, έχω νερό, καφέ, τι άλλο έχω, χαρτί να γράφω. Πρέπει να πάρω άλλο καφέ γιατί αυτό το μικρό δεν μου φτάνει. Χιονίζει σήμερα, είμαι συνέχεια κρύο, γι' αυτό έχω το pullover. Και ήθελα... έκανα ένα ραντεβού και τώρα σε 20 λεπτά έχω ένα άλλο. Και περίμενα και έβαλα μουσική και κοίτα τι άκουσα και τρελάθηκα πριν να φτιάξω το μαλλί. Κρίμα! Τρελάθηκα. Το είχα σε mix και έπαιζε and I'm like, oh my god! So, αυτό το κομμάτι, το πρώτο μου single που είχε βγει, το βάλω, λέγεται Νομίζεις, ενώ το ξέρετε γιατί πήγε τόσο καλά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και γιατί το λέω, γιατί όταν το άκουσα, θυμήθηκα μια εικόνα. Την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το κομμάτι, ήμουνα σε λεωφορείο με το Fame Story, γιατί κάναμε συναυλία σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Και ανεβαίνω πάνω και ο οδηγός ήταν εκεί, πολύ ευγενικός κύριος, και είχε το ραδιόφωνο και I'm like, oh my god, μόλις το άκουσα αυτό, η αρχή, τρελά, I'm like, is that my song? And then Καραφώτης came right away και με αγκάλιασε σφιχτά and he's like, το τραγούδι σου, I can like celebrate. Oh, και ήταν so sweet. Χάρηκα so much. You know, τράβηγα, δεν ήθελα να είμαι like, oh my god, το τραγούδι μου, γιατί I know όλοι βγάλανε μετά. So, like, ήμουν just like μέσα μου, like, oh, thank you. Αλλά ήμουν πολύ excited. Ήμουν nervous, ήμουν excited. I don't know, πολλά αισθήματα, αλλά ήταν πολύ ωραία στιγμή. Και ξέρεις τι άλλο τώρα που μιλάω, σκέφτηκα, όταν έκανα το video clip, έχω τους καλύτερους θαυμαστές του κόσμου. Like, όταν λέω τους καλύτερους, I mean, θυμάμαι και στην Eurovision, ήταν όλοι σε λεωφορεία να με υποστηρίξουν. I mean, τέτοια αγάπη δεν περιγράφεται, είμαι τόσο γνώμων, τους λατρεύω. So, ένας θαυμαστής μου, θυμάμαι, έκανα το βίντεο κλιπ του Νομίζεις στον δρόμο. Ένα σημείο είχαμε κάνει στον δρόμο που περπατάμε με παρέα και είχαμε τους χορευτές, αλλά είχαμε και κόσμο. Δεν θυμάμαι που είχαμε το υπόλοιπο κόσμο, αλλά είχαμε κανονίσει να περπατήσουμε στον δρόμο στην Αθήνα σε ένα σημείο και να τραγουδάω εγώ το ρεφρέν. Και είχαμε τους κάμερα με, ήταν πολύ ωραία τα φώτα και αυτά. Πρώτα-πρώτα, άσχετο, είδα και την ξαδέφη μου την Πέννη, άσχετα, μένει στην Αμερική και της λέω, oh my god, Πέννη, που... μου λέει, η θεία μου είναι από εδώ, τώρα βγήκα κάτω. Ήταν so funny. Αλλά ήταν ένας θαυμαστής μου από την Κύπρο, Τζούλιο. Και θυμάμαι, ήρθε και ήταν πιο νέος από μένα, αλλά τον θυμάμαι. Ωραίο πρόσωπο, τα μαλλιά του και μου λέει, oh my god, hi, Καλομοίρα, και τους σκέρωσα μαζί μου. Μα, Τζούλιο, τι κάνεις? Και μετά μου λέει, μπορώ να είμαι στο βίντεο κλιπ σου. I'm like, εννοείται μπορείς. Και μπήκε στο βίντεο κλιπ και ήταν ωραία γιατί... Ήταν και ωραία γιατί είχα τόσο καλούς ανθρώπους γύρω μου, όλοι με αγάπη και ενθουσιασμό, φρέσκα παιδιά, ενέργεια. Και ήμασταν όλοι... I don't know, ήταν just fun και ήταν μέσα στο βίντεο κλιπ. Και I know το εκτιμούσε και εγώ το εκτιμούσα γιατί ήρθε από την Κύπρο μόνο να δει τι κάναμε. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία, ήταν ωραία στιγμή και αυτό. Αλλά γενικά να κάνω αυτό το album ήταν so freaking fun. So, I don't know, έτσι πρέπει να κάνω το επόμενο Zoom. Απλά ήθελα να σας πω μια ιστορία από το τραγούδι Νομίζεις. Μιλάμε μετά.